Περισσότερε από 58.000 είναι τα χειρουργεία που εκκρεμούν σε όλη τη χώρα, με 26.221 από αυτά να αφορούν ασθενεί που περιμένουν περισσότερο από 12 μήνε για να χειρουργηθούν και 31.954 να έχουν αναμονή από 4 έω 12 μήνε. Κατάληξη θα είναι γιατί είναι και ανθρωπίνος δυνατόν, αδύνατο να δουλεύει κάποιο 16 ώρε ουσιαστικά θα έχουμε υποβάθμιση των δημόσιων χειρουργείων των πρωινών και βεβαίως θα έχουμε αύξηση, άνθηση των ιδιωτικών απογευματινών χειρουργείων. Εάν δεν πάρθει προσωπικό η λίστα θα μεγαλώσει κι άλλο και θα είναι η λογική που ανέκαθεν υπάρχει και πια και με τη βούλα, όποιος έχει λεφτά θα ζήσει, όποιος δεν έχει... Α ελπίσει να ζήσει. Υπό το βάρο των όσων ανακοίνωσε ο Άδωνη Γεωργιάδη για τα επαμοιβή απογευματινά χειρουργία, οι υγειονομικοί που αντιδρούν μιλούν ανοιχτά για εκβιασμό των ασθενών που είτε έχουν είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα θα πρέπει να βρουν τα χρήματα για να χειρουργηθούν στο κατά τα άλλα δημόσιο σύστημα υγεία. Εκβιάζουν τον κόσμο με την πολιτική αυτή να πληρώσει νόμιμα φακελάκι για να χειρουργηθεί και ο πολλή κόσμο θα περιμένει, θα συνεχίσει να περιμένει στη σειρά του όπω έχει γίνει και με τα απογευματινά ιατρία. Ο διοικητή μάλιστα ανέφερε ότι είναι και φτηνά. Εγώ θέλω να του θυμίσω του μισθού και την ακρίβεια που υπάρχει στη χώρα μα. Όχι φτηνά, δεν θεωρείται. Ε, πόσοι θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και τα ψίχουλα ω καρότο που δίνει στου υγειονομικού είναι για να μπορέσει να ε, κερδίσουν οι λίγοι και εκλεκτοί ω συνήθω. Στα νοσοκομεία της Κρήτης τα χειρουργεία που εκκρεμούν από 4 έως 12 μήνες είναι 3.515, ενώ 4.447 άνθρωποι περιμένουν για χειρουργείο για περισσότερους από 12 μήνες, με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να εξηγούν ότι αν αυτό συμβαίνει με την υποστελέχωση μέχρι σήμερα, το επόμενο διάστημα που το κομμάτι των πρωινών χειρουργείων θα υποβαθμιστεί περαιτέρω, η κατάσταση για όσους δεν έχουν κρίματα θα είναι άκρος επικίνδυνη. Επί της ουσίας, μας διαμορφώνουν ένα σκηνικό στο οποίο ξέρουμε ότι είτε θα δουλεύουμε με πάρα πολύ εξαντλητικούς όρους είτε θα πρέπει να φεύγουμε στο εξωτερικό. Τα ψίχουλα ως καρότο που δίνει στους υγειονομικούς είναι για να μπορέσει να ε, κερδίσουν οι λίγοι και κλεκτοί ως συνήθως. Είναι ρίσκο η ζωή των ανθρώπων. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σήμερα, οι υγειονομικοί πραγματοποίησαν μία ακόμη διαμαρτυρία, λέγοντα ότι μέσω των επαμοιβή απογευματινών χειρουργείων επιχειρείται νομιμοποίηση στο φακελάκι που θα πηγαίνει όμω στον κρατικό κορβανά. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα το επιτρέψουμε, γιατί όπω κάναμε από το 2012 που υπάρχει αυτό ο νόμο, τον αφήσαμε ανενεργό, έτσι θα μείνει και αυτό ανενεργό ο νόμος.